ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إذا ما تنساغي في افتا كاتيغورية ستا افتا براغمة بوفيل من نتيروم كنا يفرموزوم بريم إمتا Είχαμε πει ότι όταν ο Αλλά, ο ύψιστο, διατάζει τον δούλο του με μία εντολή, τότε ο δούλο είναι υποχρεωμένο να τηρήσει 7 πράγματα με σχέση την εντολή αυτή. Να θυμίσουμε πάλι ότι η εντολή συνδέεται με 7 υποχρεώσεις γνώση, αγάπη αποφασιστικότητα υλοποίηση να γίνεται ορθόδοξα και όχι αιρετικά ή πλανεμένα, επίβλεψη της πράξης να μην ακυρωθεί μετέπειτα από μεριά μας και συνέπεια και σταθερότητα. Αυτό που θα δούμε σήμερα και λίγο έτσι πιο λεπτομεριακά είναι την πρώτη κατηγορία και σε κάθε παράδοσή μας από εδώ και πέρα θα βλέπουμε την κάθε υποχρέωση, παύλα κατηγορία ξεχωριστά λίγο πιο λεπτομεριακά. Σήμερα θα δούμε τη γνώση. Το κομμάτι της γνώσης, η υποχρέωση της γνώσης. Πολλοί είναι αυτοί που γνωρίζουν την υποχρέωση του τεουχίδ, του μονοθεϊσμού και την απαγόρευση του σύρκ, του πολυθεϊσμού και της Παρ' Παρόλα αυτά όμως, δεν ερευνούν, δεν μελετούν, δεν μαθαίνουν για τις λεπτομέρειες του τεουχίδ ή του σιρκ Συνεπώς στηρούν ένα τεουχίδ σε ένα γενικό πλαίσιο και απομακρύνονται από το σιρκ επίσης σε ένα γενικό πλαίσιο. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι το γενικό δεν ξεκαθαρίζει. Το, η, γενικό, η, η γενικότητα, οι γενικότητες δεν ξεκαθαρίζουν τις λεπτομέρειες. Η λεπτομέρεια του κανόνα είναι αυτό που θα σε ωφελήσει. Να δούμε το παράδειγμα των ατόμων που μιλούν για Τεοχίδ και μιλούν για Σιρκ και το κάνουν με τρόπο γενικό χωρίς να μπαίνουν σε λεπτομέρειες. Όλοι τους αποδέχονται ακόμα και οι πλανεμένοι ακόμα και οι κουφάρ σε κάποιες περιπτώσεις. Όλοι τους αποδέχονται το Τεοχίδ και το Σιρκ. Όταν όμως αρχίζει η λεπτομέρεια, ο τονισμός των κανόνων, το τι σημαίνει πραγματικά ω προς την λεπτομέρεια και τι σημαίνει πραγματικά σύρκ ως προς την λεπτομέρεια, τότε εκεί είναι που αρχίζει η εναντίωση και η πολεμική από τους πλανεμένους και τους κουφάρ. Είναι η ίδια εναντίωση που δέχτηκε ο προφήτης και όλοι σχεδόν οι προφήτες τους λαούς τους. Και πότε δέχτηκαν την εναντίωση για την πολεμική, όταν το κάλεσμά τους, όταν η ντάουα τους ήταν σε, συγκεκριμένη λεπτομεριακή. Συγκεκριμένη και λεπτομεριακή στο τι πρέπει να αποφύγει ο λαός και το τι πρέπει να ενστερνιστεί συγκεκριμένα, όχι γενικότητες. Άρα λοιπόν πρέπει και είναι υποχρέωση από τη στιγμή που το, κατανο... που το κατανοούμε αυτό, να μάθουμε τις υποχρεώσεις μας και τις απαγορεύσεις μας λεπτομεριακά. Και μαθαίνουμε με το να ρωτάμε. Να ερευνούμε. Να μελετάμε. Μέχρι να φύγει η άγνοια. Μέχρι να φύγει η άγνοια. Το τεουχίδ είναι υποχρέωση η βασική υποχρέωσή μας και το σύρκ είναι η βασική απαγορεύσή μας. Πολλοί όμως δεν ρωτούν. Πολλοί δεν μαθαίνουν τις λεπτομέρειες αυτής της υποχρέωσης του τεουχίδη, της απαγόρευσης του σύρκ και υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή και κανόνας που πρέπει να σκεφτόμαστε όταν βρισκόμαστε απέναντι από την εντολή. Και αυτή είναι η εξής ό,τι έχει γίνει υποχρεωτικό για εμάς από τον Allah subhanahu wa ta'ala τότε υποχρεωτικό επίσης είναι να υπάρχει γνώση προς αυτό δηλαδή με το, με το που υπάρχει εντολή από τον Allah subhanahu wa ta'ala αυτή η εντολή ταυτόχρονα συνοδεύεται με την υποχρέωση της γνώσης ότι πρέπει να το μάθουμε και η γνώση είναι δύο ειδών είναι η γνώση που αρκεί να την έχουν ορισμένη, όχι όλοι απαραίτητα. Αν την έχουν κάποιοι, τότε αυτό είναι αρκετό. Και είναι η γνώση αυτή που είναι υποχρεωτική για τον κάθε έναν, ο κάθε ένας ξεχωριστά πρέπει να την κατέχει. Και εμείς βεβαίω εδώ αναφέρουμε, μιλάμε για την γνώση αυτή, την ατομική που πρέπει να έχει ο καθένας. Όταν ο ύψιστο έχει δώσει μια εντολή, μια υποχρέωση για τον κάθε έναν, τότε η γνώση αυτή είναι υποχρεωτική για τον κάθε έναν. Ο πιστό είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει τι είναι αυτό που θέλει ο δημιουργό από αυτόν, τι ζητά από αυτόν. Όπω διαβάζουμε και στο κεφάλαιο 47 στη Σόρα του Μουχάμαντ, Αϊά 19, Στίχο 19, ο σου χάνω τα αίρα λέει: Φάάάλαμ أن هُ لا إِلاها إِلى ο Αισταγφυρλί δεν έχει γνώση, μάθε ότι δεν υπάρχει θεός άξιο λατρεία παρά μόνο ο Αλλά έχει γνώση δηλαδή για το Τεουχίδ και ζήτησε συγχώρεση για τα σφάλματά σου ο Αισταγφυρλί δεν μπήκα ζήτησε συγχώρεση για τα λάθη σου για τις αστοχίες σου και ο Ιμέμλ Μπουχάρη ο μέγα συλλέκτη των Αχαντίθ στη συλλογή του λέει ή μάλλον έχει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο που τυπλοφορεί ω εξή. Λέει είναι υποχρεωτικό και, και, απαραίτητο υποχρεωτικό και απαραίτητο να γνωρίζεις αυτό το κάτι από την εντολή του Αλλά πριν προβείς σε δηλώσεις και πράξεις. Είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο να γνωρίζεις αυτό το κάτι της εντολής πριν προβείς σε δηλώσεις και σε πράξεις του. Πρώτα λοιπόν έρχεται το κομμάτι της γνώσης και έπειτα αφού γνωρίζεις με θεμέλια περνάς σε δηλώσεις και πράξεις. Εάν περάσεις σε δηλώσεις και πράξεις χωρίς γνώση τότε κάνεις κακό σε δύο επίπεδα. Κάνεις κακό στον εαυτό σου και κάνεις κακό στους γύρω σου. Και σε αυτό το σημείο βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι όταν λέμε γνώση, εννοούμε γνώση της εντολής του Αλλά, δηλαδή να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που διατάζει ο ύψιστος, γνώση της εντολής αυτής καθεαυτής, και γνώση της προφητικής μεθοδολογίας τήρησης αυτής της εντολής. Δηλαδή πως ο προφήτης την υλοποίησε έτσι ώστε να τον μιμηθούμε. Διότι δεν υπάρχει γνώση ορθή εάν δεν δούμε το παράδειγμα του προφήτη πως αντέδρασε ο προφήτης σε αυτή την εντολή. Και έτσι όπως έχει αντιδράσει ακολουθούμε και εμείς στην αντίδραση αυτή τον μιμούμαστε. Επίσης, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η λατρεία μας προς τον δημιουργό μας έχει καθοριστεί από τον ίδιο τον δημιουργό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί ο κάθε ένας να ορίζει ως λατρεία αυτό που θέλει, αυτό που επιθυμεί ή αυτό που απορρέει από την λογική του. Η λατρεία προ τον Αλλά είναι αυτό που λέμε στην Ισλαμική ορολογία τα ουκηφία. Δηλαδή, σταματά. Περιορίζεται στο Κοράνι και στην Σούνα του προφήτη Σαλλαχού Κανεί δεν πρέπει να λατρεύει τον Αλλά παρά μόνο με βάση αυτά που έχει ορίσει ο ίδιο ο Αλλά στον δούλο του. Και ολόκληρη η θρησκεία. Ο τρόπο ζωή που λέμε Ισλάμ περιστρέφεται γύρω από την εισαχάντα. «Λα ηλάχα Λάλα, δεν υπάρχει άξιο λατρείας παρά μονάχα ο Αλλά. Και Μουχάμεντο το Ρασούλ και ότι ο Αλλά δεν λατρεύεται παρά μονάχα με βάση αυτά που έχει ορίσει ο απόστολό του. Και από την συλλογή του Ιμμέμου Λεμπουχάρη διαβάζουμε τον προφήτη να λέει «Προσευχηθείτε έτσι όπως προσεύχομαι εγώ και με την συλλογή του είμαι Μούσλιμ διαβάζουμε μάθετε τα τελετουργικά του Χατζ από εμένα γνώση λοιπόν είναι αυτό που δίδαξε ο προφήτης για τον Αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στον Αλλά έτσι πάντα έτσι όπως ο ίδιος ο προφήτης το έχει το οριοθετεί με τις πράξεις του και τις διδασκαλίες του και αυτό όπως καταλαβαίνουμε δεν γίνεται με γενική γνώση των θεμάτων αλλά με λεπτομεριακή με γνώση που έχει θεμέλια γνώση όχι τύπου απλής πληροφορίας ή ενημέρωσης γι' αυτό λοιπόν αυτός που θα κάνει το λάθος να μείνει στο κομμάτι τη γενική γνώση, τότε αργά ή γρήγορα θα έρθει η ανυπακοή και πλάνη. Όσοι, παράδειγμα, μαθαίνουν περί τεουχίδ, γενικά και αόριστα, χωρί λεπτομέρειε και κανόνε, χωρί θεμέλια, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πέσουν στο σιρκ. Γι' αυτό λοιπόν αδέρφια μου και αδερφές μου στο Ισλάμ η γνώση είναι η πρώτη και πολύ σημαντική κατηγορία όπως επίσης είναι και η πρώτη μας υποχρέωση που πρέπει να τηρήσουμε όσον αφορά την εντολή του Αλλά να την μάθουμε καλά με λεπτομέρεια και να γνωρίζουμε ότι κάθε τι που δεν κάνουμε σωστά όσον αφορά τις εντολές του Αλλά τότε προκύπτει κατά ένα μεγάλο βαθμό από την έλλειψη γνώσης και πριν κλείσουμε να πούμε κάτι εξίσου σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε στην σώρα τη Φάτιχα λέμε Ιχδίνα <κάθω> σειράτα αλμουστακίμ Σειράτα αλλαδίνα αναάμτα αλέιχιμ γαίρι αλμαγδούμπι αλέιχιμ ολαδδάλιν Καθοδήγησέ μας το ορθό μονοπάτι στο μονοπάτι εκείνων που του χάρισε στην χάρη σου και όχι εκείνων που προκάλεσαν την οργή σου και παραστράτησαν Αυτή είναι μια σπουδαία ντουά και όλα διευκρινίζουν και λένε όποιος έχει γνώση και δεν συμβαδίζει με αυτήν κάνοντας πράξεις σε θέματα πίστης και λατρείας τότε έχει υιοθετήσει το χαρακτηριστικό των Ιουδαίων οι οποίοι είναι γνωστοί για τις γνώσεις τους σε θέματα θεολογίας παρόλα αυτά δεν δίνουν σημασία στην τήρησή τους και το αποτέλεσμα είναι να κερδίζουν την εργή του υψίστου. Όταν λοιπόν έχεις γνώση και δεν, α, δεν συμβαδίζει αυτή η γνώση με πράξεις, αν δεν τηθεί αυτή η γνώση με πράξεις, τότε είναι κάτι ανούσιο. Και το αποτέλεσμα είναι να φορτωθεί κάποιος την πλάτη του την οργή του ύψιστου. Απ' την άλλη, και αυτό είναι το, το άλλο extreme, όποιος λατρεύει τον ύψιστο δίχως γνώση, δίχως ξεκάθαρη απόδειξη από τον λόγο του και την μεθοδολογία του προφήτη, του Αποστόλου του, τότε έχει υιοθετήσει το χαρακτηριστικό των χριστιανών, οι οποίοι είναι γνωστοί για τις πολλέ πράξεις λατρείας, ποσοτικά, που εξωτερικεύουν, Παρ' όλα αυτά το κάνουν δίχως γνώση. Και το αποτέλεσμα είναι η πλάνη. Όταν κάνεις, 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 κάνεις πράξεις λατρείας πολλές, αλλά σε αυτές τις πράξεις δεν υπάρχει το θεμέλιο της γνώσης, τότε το αποτέλεσμα της εξίσωσης είναι η πλάνη. Η αίρεση. Όταν λοιπόν η γνώση σου δεν συνοδεύεται με, ανάλογε με ανάλογες πράξεις, τότε υπάρχει ο κίνδυνος της οργής από τον Αλλά. Και όταν πράττεις χωρίς θεμέλια γνώσης, το αντίθετο δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος της πλάνης. Γι' αυτόν λοιπόν ο μουσουλμάνος πρέπει να είναι προσεκτικός με αυτές τις συμπεριφορές που μπορεί να αποτελούν χαρακτηριστικά των αλόθρησκων. Και βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος της υιοθέτηση, επειδή είμαστε μουσουλμάνοι, δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος υιοθέτηση τους είναι ανύπαρκτος. Και εδώ βάζουμε την τελεία και ολοκληρώνουμε α, το δεύτερό μας μάθημα α, από αυτό το εξαιρετικό έργο του Σέιχου Λισλέα Μουχάμεντ Α.